de la position de nos amis britanniques. Ο Γάλλος Πρόεδρος επέριψε ευθύνη για την αδυναμία συνολικής συμφωνίας στους φίλους μας Βρετανούς, όπως σκοπτικά ανέφερε. Pour accepter une réforme des traités à 27. Για να αποδεχθεί την αλλαγή των συνθήκων σε επίπεδο 27 χωρών, ο David Cameron ζήτησε κάτι που όλοι χαρακτηρίσαμε ανεπίτρεπτο. Ένα πρωτόκολλο μέσα στη συνθήκη, που να επιτρέπει την εξαίρεση της Βρετανίας από τις διάφορες ρυθμίσεις που αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το δεχθούμε, καθώς αντιθέτως, εμείς θεωρούμε ότι μέρος των προβλημάτων προέρχεται από την απορρίθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.